Αγαπητοί μου συγχωριανοί, φίλες και φίλοι, θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω και εγώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για την απόψινή παρουσία σας σήμερα εδώ. Νομίζω ότι απόψε το Κύτρος έχει στείλει μια καθαρή εντολή, ένα καθαρό μήνυμα, μήνυμα ελπίδας, νίκης και προοπτικής. Φίλες και φίλοι, μένουν λίγες μέρες πριν από τις πιο κρίσιμες εκλογές. Μια εκλογική αναμέτρηση η οποία θα αναδείξει τη νέα Δημοτική Αρχή για τα επόμενα 5 χρόνια. Η Δημοτική Αρχή η οποία θα εκλεγεί έχει να αντιμετωπίσει τα μεγάλα και δύσκολα προβλήματα που απασχολούν την περιοχή μας, τους πολίτες. Άλλωστε, οι αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής επηρεάζουν άμεσα και τη ζωή των συμπολιτών μας. Φίλες και φίλοι, αυτή η Δημοτική Αρχή πρέπει να είναι ικανή, πρέπει να μπορεί να ενώνει, πρέπει να μπορεί να προγραμματίζει, να βάζει στόχους, να μην χάσουμε άλλες ευκαιρίες. Και για αυτές τις εκλογές έχουμε δημιουργήσει μια νέα δημοτική παράταξη. Μια δημοτική παράταξη που είναι ακομμάτιστη, ανεξάρτητη, μια δημοτική παράταξη η οποία αποτελείται από έμπειρα και ικανά στελέχη, καταξιωμένα στελέχη, τα οποία έχουν αποδείξει στην ιστορική τους διαδρομή πως έχουν με επιτυχία διαχειριστεί τα μεγάλα ζητήματα. Ταυτόχρονα έχουμε και νέους ανθρώπους, ανθρώπους που για πρώτη φορά θέλουν, μπορούν, έχουν όρεξη να ασχοληθούν με τα κοινά. Έτσι λοιπόν παντρεύουμε την εμπειρία με την νιώτη και είμαστε σίγουροι πως αυτός ο συνδυασμός είναι συνδυασμός νίκης, όχι μόνο πριν τις εκλογές, αλλά ταυτόχρονα μπορεί, εγγυάται την ενότητα του Δήμου, την νίκη, την προοπτική και την ανάπτυξη. Φίλες και φίλοι, η ώρα της κρίσιμης επιλογής, η ώρα της συνειδητής απόφασης πλησιάζει. Είμαστε σίγουροι πως και το Κύτρος, όπως και άλλες γωνιές του Δήμου μας, στέλνουν απόψε με τη μεγάλη συγκέντρωση, τη μαζική σας παρουσία, αυτό το μήνυμα της νίκης στις 18 Μαΐου. Γνωρίζουμε πως αυτές οι εκλογές γίνονται μέσα σε ένα δύσκολο κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά περιβάλλον. Οι άνθρωποι μέσα από αυτή τη μεγάλη οικονομική κρίση ζουν στενάχωρα. Σε κάθε οικογένεια έχουμε μείωση εισοδήματος. Σε κάθε οικογένεια υπάρχει τουλάχιστον ένας άνεργος. Υπάρχει πράγματι μια μεγάλη έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτική, προς τις πολιτικές διαδικασίες και προς την αυτοδιοίκηση. Αυτά όλα τα λαμβάνουμε υπόψη στο σχεδιασμό που κάνουμε. Λάβαμε υπόψη επίσης τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η περιοχή μας, όπως είναι τα λιμάνια, η παραλιακή μας ζώνη, οι αρχαιότητες, ο πολιτισμός, οι δραστήριοι και εργατικοί κάτοικοι του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού, οι φυσικές ομορφιές. Όλα αυτά τα εντάξαμε σε μια νέα, ρεαλιστική, εφαρμόσιμη και αποτελεσματική πρόταση. Ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Φέρνει την ισόρροπη ανάπτυξη στο Δήμο. Γιατί για μας ο Δήμος είναι ενιαίος. Το βλέπουμε με ενιαία ματιά. Το πρόγραμμά μας έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο με τις ανάγκες του και τις ανάγκες της περιοχής. Αυτό το πρόγραμμα το βγάλαμε με συνείδηση ευθύνης, με συλλογικές διαδικασίες, με τους τοπικούς φορείς, με τους συνεργάτες μου. Είναι ένα πρόγραμμα που αφουγκράζεται τη ψυχή, τη θέληση, την ανάγκη του πολίτη της Βόρειας Πιερίας. Φίλες και φίλοι, το πρόγραμμά μας κινείται σε 3 ουσιαστικά κατευθύνσεις που αποτελούν και το όραμά μας.